Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους σήμερα σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, η οποία γίνεται για ένατη χρονιά εδώ στην Αθήνα και είναι αφιερωμένη στις γυναίκες οι οποίες διαπρέπουν στην επιστήμη, σε έναν δύσκολο και πολύ απαιτητικό τομέα, όπως γνωρίζουμε όλοι. Είναι η τελετή λοιπόν απονομής των βραβείων L'Oréal UNESCO. Το όνομά μου είναι Μαρία Σαράφογλου, είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή ως οικοδέσποινα αυτής της εκδήλωσης. Δεν σας κρύβω ότι είμαι και λίγο συγκινημένη και το γιατί θα το διαπιστώσετε όσο εξελίσσεται η σημερινή απονομή. Μαζί λοιπόν θα γνωρίσουμε σήμερα γυναίκες που είναι πολύ ξεχωριστές και νομίζω ότι αξίζουν όχι μόνο το θαυμασμό μας, αλλά και την ύψιστη επιβράβευση για όλα όσα έχουν πετύχει. Και είναι επιτυχίες που σας διαβεβαιώ έχουν έρθει μετά από μια επίμονη αλλά και επίπονη πορεία στους δύσβατους δρόμους της επιστήμης, μέσα σε αντίξωες συνθήκες πολλές φορές και σίγουρα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Αυτές οι γυναίκες είναι αληθινές γυναίκες. Θα τις δείτε, θα τις γνωρίσουμε. Είναι νέες, είναι δυναμικές. Παίζουν την επιστήμη στα δάχτυλα. Και αυτό το κάνουν, την εξελίσσουν δηλαδή την επιστήμη, τη διαμορφώνουν και μας την προσφέρουν απλόχερα για να καρποθούμε όλοι εμείς τα ωφέλη της. Ήρθε όμως η ώρα να τις γνωρίσουμε αναλυτικά. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο βίντεο. Επίμονη στο να καταφέρει το στόχο της, δουλεύει σκληρά, εφευρετική στο να εξηγεί αυτά που βλέπει. Χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί της, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, το νιώθεις ότι γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, το νιώθεις ότι θα σε πάει μπροστά. Είχε ένα θάρρος, μια πίστη, μια αισιοδοξία ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και στη μεταδίδει. Επίσης πιστεύει σε σένα, σαν συνεργάτη της. Έχεις σκληρή μαζί μας, δεν θα το ακούσουμε. Χαίρετε πλέον αρκετά πράγματα για μένα. Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Είναι μεγάλη μου τιμή προφανώς και μεγάλη μου χαρά. Και μεγάλη χαρά εν μέρει έχει να κάνει λίγο και με μια ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας. Η μεγαλύτερη χαρά που βιώνουμε, επαναλαμβάνω επί της έρευνας, είναι η χαρά της ανακάλυψης. Συλλέγεις δεδομένα για μήνες, χρόνια, τα αναλύεις, ψάχνεις αυτό που θα ήθελες να βρεις, το βρίσκεις κάποια στιγμή ίσως και κάτι ακόμα καλύτερο. Και αυτή τη στιγμή είναι που λες ότι γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Βέβαια, με αυτή τη χαρά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αφορά εσένα και το καταλαβαίνουν πολύ λίγοι άνθρωποι, ίσως κάποιοι συνάδελφοι στον χώρο σου. Εν αντιθέσει με αυτό που σας περιέγραψα, η σημερινή χαρά είναι η χαρά που να μοιράζεσαι με άλλους τη χαρά σου. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν εδώ πέρα σήμερα. Τους συναδέλφους μου, τους γονείς μου, ανθρώπους που είχαν κάποιες δουλειές και τις αφήσανε, ανθρώπους που ήρθαν από την επαρχία, τους φοιτητές μου που αφήσαν, ξέρω, κάποια μαθήματα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή τους, για όσα μου προσφέρανε και ακόμη μια φορά τη L'Oréal και την UNESCO που μας δώσαν αυτή την ευκαιρία. Δεν θα ξεχάσω έτσι χαρακτηριστικά την πρώτη μέρα που μου πήρε τηλέφωνο η κυρία Μιλιού και τη ρωτάω κατά πόσο θα μπορούσα να έχω σήμερα καλεσμένους. Και μου λέει με τον πιο φυσιολογικό και τον πιο γλυκό έτσι τρόπο, μα προφανώς μπορείτε να έχετε καλεσμένους, για εσάς τα κάνουμε όλα. Μια πολύ συγκινητική στιγμή, πολύ συγκινητικά λόγια. Βέβαια, η αξία του βραβείου, πέραν της χαράς που δίνει, είναι βέβαια και κάποια κενά που καλύπτει. Γνωρίζουμε πολλούς φίλους μας ή συναδέλφους μας, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους στο εξωτερικό, θέλησαν να επιστρέψουν στη χώρα και να προσφέρουν σε αυτήν. Αλλά δεν βρήκαν την ανταπόκριση που θα περίμεναν. Αυτό ακριβώς θεραπεύει το σημερινό βραβείο, την αναγνώριση στη χώρα σου. Και δεν είναι μόνο για την προσωπική δουλειά αυτό. Έχει να κάνει και με την προβολή του κλάδου σου συνολικά προς τα έξω. Την εικόνα της επιστήμης στην κοινωνία. Γιατί αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να έχουμε ένα ευρύ κοινό, το οποίο θέλει από μόνο του, αποζητά το επιστημονικό ρεπορτάζ και δεν το βρίσκει δύσκολο, δυσνόητο. Και αυτό που θεωρώ πρέπει να εμφυσίσουμε στις νέες κοπέλες είναι ότι ναι, μπορεί να υπάρχει κρίση, ναι, μπορεί η φύση του επαγγέλματος να είναι κάπως δύσκολη, αλλά η επιστήμη θα σας πάει πέρα από αυτά. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα και ότι ακόμη και αν δεν φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, η προσπάθεια που έβαλες γι' αυτό θα σε οδηγήσει σε κάτι άλλο. Κάτι που για μένα ήταν πολύ εμπνευστικό, κάποια λόγια που ήταν πολύ εμπνευστικά για τη δική μου καριέρα, τα άκουσα στην Αμερική το 2008 από τον Ομπάμα, ο οποίος είπε ότι όταν λέει ο Κένετ, κοιτάξτε το φεγγάρι, δεν είπε είναι πολύ μακριά που να πάμε, είπε να πάμε. Με αυτά σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και πάλι. Το βραβείο λοιπόν L'Oréal UNESCO το 2016 για τις φυσικές επιστήμες θα απονείμει στην κυρία Δασίρα, η κυρία Φωτεινή Κούβελα, είναι η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Κυρίες και κύριοι,
Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι οι σημερινές βραβεύσεις να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες γυναίκες, με την ελπίδα ισότιμες ευκαιρίες να συνεχίσουν να προσφέρουν διεθνείς διακρίσεις στις γυναίκες ερευνήτριες, κάνοντας ξανά υπερήφανη τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και να προχωρήσουμε στη βράβευση. Μείνετε μαζί μας. Ελάτε, κυρία Δασέ. Και για αυτά που μπορούν να κατακτήσουν, αλλά και για τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Και αυτή τη δύναμη πιστεύουν πολύ ότι αν την αξιοποιήσουν μπορεί να αλλάξει και τον κόσμο. Για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τον ρόλο των γυναικών στην επιστήμη και να δώσουμε και ένα μήνυμα έτσι στα νέα κορίτσια, να μην εγκαταλείψουν ποτέ τους στόχους τους και να συνεχίζουν με επιμονή την προσπάθειά τους. Λοιπόν, να κάνουν. Ελάτε για την ανεμιστική φωτογραφία πριν να ευχαριστήσουμε και όλους σας συμπεριφέρετε. Θα έλεγα εγώ, στη γυναική προσωπικότητα.